Χαίρετε φίλε και φίλοι, CryptoNea.gr και σήμερα εδώ μαζί σα για την καθημερινή σα ενημέρωση. Καταρχήν να πω καλημέρα και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και πάμε να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια που έχω ετοιμάσει από το site για σήμερα σχετικά με την Binance. Να μιλήσουμε, να αναφερθούμε και λίγο εκεί και τα νούμερα λίγο που πήραμε χθε και τι αναμένουμε για το 2023. Να πούμε και κάποια πράγματα για το ΣΑΜ από τη σύλληψη και μετά τι έχει γίνει, πού βρισκόμαστε μέχρι τώρα. Οπότε, ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι Οι όσοι δεν έχετε κάνει. Ακολουθήστε μα και στα υπόλοιπα social media. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και εννοείται μείνετε συντονισμένοι στο κρυπτονέα.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Μια που είμαι λοιπόν στο προφίλ μου, να πούμε. Είχα γράψει χθες ότι ο πληθωρισμό Ηταν ε, στο 7,1 από 7,7, αν δεν κάνω λάθος που είχαμε πάρει το τελευταίο νούμερο και οι προβλέψει ήταν στο 7,3 με 7,4. Οπότε είμαστε σχετικά καλά, γιατί 7,3, αν ήταν οι προβλέψει, πήραμε 7,1, είμαστε καλά. Αν και θα ήμασταν ακόμα μεγαλύτερα αν παίρναμε κάτω από 6,9, 6,8, για να βλέπαμε και ένα ράλι. Παρ' όλα αυτά, εκεί που θέλω να μείνω εγώ, γιατί χθε είχα μία συζήτηση με το φίλο μου τον NKAI, τον Κρυπτο. Ε, έτσι που συζητούσαμε, μου είπε κάτι σωστό, μου είχε πει ότι, και όντω έτσι είναι, γιατί ο Ζερόν Πάουελ ε, τη Fed, ό,τι έχει πει μέχρι τώρα το έχει κάνει. Δηλαδή, είχε πει ότι θα μείνουμε ε, με υψηλά επιτόκια μέχρι να πέσει ο πληθωρισμό, και όλα αυτά που έλεγε, και ότι ε, και σε κάθε συνεδρία που έδινε, ε, που είχαν τη συνεδρία τέλο δηλαδή, πάντων και έβγαζε λόγο και μιλούσαν, είχαν, πάντα ό,τι έλεγε το τηρούσαν. 75 είχε δώσει, 75 παίρναμε. Και γενικά όλη αυτή τη χρονιά βλέπω μια Fed που είναι αξιόπιστη. Δηλαδή ό,τι λέει το κάνει. Και αυτό που παρατήρησε ο Νίκος είναι ότι η Fed έχει πει ότι του χρόνου δεν έχει πει κάπου ότι θα σταματήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αντιθέτως έχει πει ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό μέχρι να πιάσουμε τέλος πάντων τα νούμερα κλπ. Και, και βλέπουμε ότι οι αγορές δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Και βλέπουμε μια τάση... Ότι οι αγορέ του πάνε να μπουν πιο χαλαρέ, ότι θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Ενώ αυτό δεν έχει υποθεί. Και εφόσον από τη στιγμή που η Fed, μέχρι τώρα, λέει ότι κάνουμε αυτό και το κάνουνε, και για το 2023 έχουν πει ότι δεν θα σταματήσουν ε, να ρίξουν τα επιτόκια εκτός τώρα, άμα δούμε υπερβολικά καλά νούμερα. Και ε, να πάρουμε τώρα με το καλή το Φεβρουάριο, 25 μονάδες βάσης, αλλά αυτό είναι στα μάτια μου πολύ δύσκολο να γίνει. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέξουμε και έτσι θα πούμε λοιπόν και στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την BlackRock. Έχει προειδοποιήσει λοιπόν ότι το 2023 θα είναι μια χρονιά ύφεση διαφορετική από όλε τι άλλε υφέσει που είχαμε στο παρελθόν. Δηλώνει λοιπόν ότι απαιτείται ένα νέο οικονομικό οδηγό σε ένα κόσμο που ορίζεται από μια οικονομία που βασίζεται στην προσφορά και υψηλά επίπεδα πληθωρισμού. Η ύφεση λοιπόν λέει προμηνύεται καθώς οι κεντρικές τράπεζες αγωνίζονται να προσπαθήσουν να δαμάσουν τον πληθωρισμό, είναι το αντίθετο των προηγούμενων υφέσεων που είχαμε. Κατά την άποψή μας λοιπόν η χαλαρή πολιτική δεν είναι καθοδόν, αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή ότι δεν είναι καθοδόν, για να βοηθήσει λοιπόν στη στήριξη περιουσιακών ε, στοιχείων κίνδυνου. Δεν βλέπουμε, λέει, μια περιστροφή σε συνθήκε που θα συντηρήσουν μια κοινή ανωδική αγορά με μετοχέ και ομόλογα του είδου που βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Εκεί είχε σταθεί και ο Ιλον ότι άμα δεν σταματήσει η Fed την αύξηση των επιτοκίων, θα, δούμε, θα έχουμε τα σενάρια μια σοβαρή ε, ύφεση. Ε, και η καθηγούτ, ότι είχε πει ότι άμα συνεχίσει έτσι, ε, θα βρούμε μια ε, ύφεση όπω έχουμε δει το 1900. 26 αν δεν κάνω λάθος και οπότε βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ακόμα, όχι υπάρχει, είναι άμα πούμε ότι είμαστε πιο κοντά στην ύφεση ή είμαστε πιο κοντά στο να είμαστε καλύτερα, βλέπουμε εδώ ότι είμαστε πιο κοντά στο να είμαστε να, πάμε σε μία, να οδηγηθούμε σε μία ύφεση. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα και πάμε λίγο στην Binance γιατί πολύ χάμος έχει γίνει και ε, να ξεκαθαρίσουμε λίγο ε, κάποια πράγματα. Καταρχήν, οι καθαρέ αναλήψει τη Binance ξεπέρασαν τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια τι τελευταίε 7 ημέρε και έχει γίνει ο κακό χαμό. Και έχω δεχτεί και πόσα μηνύματα. Και γενικά ο κόσμο έχει πανικοβληθεί. Η Binance λοιπόν είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων από ό,τι ξέρουμε. Στον κόσμο σε όγκο, αλλά δέχτηκε λοιπόν πίεση στι 12 Δεκεμβρίου όταν μία έκθεση ισχυρίστηκε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνη των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να κατηγορήσει τα στελέχη, ε, τα στελέχη της Binance για οικονομικά εγκλήματα. Αυτό νομίζω είναι υπόθεση από το 2008, άμα δεν κάνω λάθο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη από την άλλη όμω δεν έχει εκδώσει επίσημα δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά η Binance ισχυρίστηκε ότι η αναφορά είναι λαθασμένη. Είναι εδώ το tweet που έχει απαντήσει στο Reuters που λέει το Reuters έχει πάλι λάθος και το έχει απαντήσει και γενικά η Binance από ό,τι βλέπω ότι κατηγορείται πάντα βγαίνει και απαντάει είτε με στοιχεία είτε με δηλώσεις και στοιχεία ή τέλος πάντων απαντάει δεν κρύβεται. Στη συνέχεια λοιπόν σε απαντήσεις στις συκροές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance ισχυρίστηκε ότι το γεγονός μπορεί να είναι καλό για το ανταλλακτήριο καθώς θα χρησιμεύσει λοιπόν ως stress test που θα αποδείξει ότι η Binance είναι φερέγγια και δηλώνοντας στο επόμενο tweet ότι είδαμε κάποιες αναλήψεις σήμερα καθαρά 1,14 δισεκατομμύρια πριν που είπα τον αριθμό ήταν για τις 7 ημέρες σε μία μέρα λοιπόν 1,14 δισεκατομμύρια το έχουμε λέει, ξαναδεί αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται Μερικέ μερικές μέρες έχουμε καθαρές αναλήψεις κάποιες μέρες έχουμε καθαρές καταθέσεις ε, έχει, βγαίνουν και σου τον πανικό για κάποιο λόγο και ξέρετε ότι πάντα σε ό,τι λέω είμαι αντικειμενικό. Δεν έχω κανένα όφελο να υποστηρίξω την Binance ή οποιαδήποτε Binance. Ε, απλά βλέπω ότι ε, αυτό ξεκίνησε από μια υπόθεση που είναι το 18 ε, και ξεκινάνε μετά σειρά το tweet που είναι μεγάλη καταστροφή βασικά το tweet γιατί άμα ξεκινήσουν από εκεί αρχίζουν να σπέρνουν τον πανικό και από εδώ και από εκεί και ο κόσμος μετά δεν ξέρει τι να κάνει προσωπικά η γνώμη μου που ξέρετε ότι είμαι πάντα αντικειμενικό σε ό,τι λέω και ό,τι είναι να βγω θα το πω ό,τι βλέπω κακό ναι μεν έχει κάποια red flags αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, ο και οι Binance δεν κρύβονται για κάτι και βγαίνουν και απαντάνε με αποδείξεις. Δεν πιστεύω να γίνει κάτι, δηλαδή να έχουμε καμία κατάρρευση σαν το FTX ε, στη Binance. Είναι μία μπόρα και θα περάσει. Αυτό βλέπω εγώ, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας που Bitcoiner, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι ιατρική συμβουλή, που Bitcoiner εφητεύει lighting για να κάνει λοιπόν πληρωμές BTC με το χέρι. Εδώ θα δείτε και στη φωτογραφία το κινητό και από κάπου εδώ τέλο πάντων είναι το τσιπάκι, θα το δούμε και πιο κάτω. Ελβετός λοιπόν αυτός εφήτεψε ε, χειρουργικά ένα τσιπ με τη δυνατότητα Lightning στο αριστερό του χέρι, για να πραγματοποιήσει πληρωμές ε, σε, στο δίκτυο ε, Lightning. Βλέπετε τι φωτογραφία το έχει το εμφύτευμα είναι εδώ, οι προσπάθεια, λοιπόν, η πρώτη προσπάθεια απέτυχε να πούμε, καθώς το πρώτο φύτευμα ήταν ελαττωματικό, η δεύτερη πέτυχε. Το ρωτήσανε αν πονάει, είπε ότι δεν νιώθει τίποτα, ακόμα και λέει όταν πηγαίνω στο γυμναστήριο. Εγκυμονεί να πούμε εδώ ορισμένου κινδύνου στη διαδικασία, όπως και η μόλυνση, το πιο βασικό που μπορεί να πάθει κάποιος. Και μετά έχουμε και ένα, είναι εύκολο να ρυθμίζετε μια κάρτα NFC σε ένα αυτοκόλλητο ή ακόμα και σε μια κάλτσα που θα το δούμε ε, πιο κάτω στη συνέχεια. συνέχεια αυτό είπε ότι είναι καλύτερο, το έκανε στην υπόθεση, ε, με την προϋπόθεση ότι αντί να κουβαλάω τις κάρτες μου, να μην έχω τίποτα στα χέρια μου, απλά να το έχω πάνω και απλά να το χτυπάω και να πληρώνω. Και αυτό που είπαμε για τις κάλτσες, να δούμε και εδώ το βίντεο που είναι πανεύκολο μέσω ένευση και βλέπουμε εδώ κανονικά την πληρωμή να γίνεται εν τω μεταξύ έχω να πω ότι αυτά κάποτε τα βλέπουμε σε ταινίε και λέγαμε όταν ήμασταν μικροί και λέγαμε πες σιγά μη γίνουν τώρα και τα βλέπουμε α, μπροστά μας συνεχίζουμε λοιπόν τώρα και πάμε και στο θέμα μας τώρα που έχει ε, με το ΣΑΜ τι έχει γίνει τώρα εδώ. Βλέπουμε μέσα στην πρώτη ακρόαση του δικαστηρίου στις Μπαχάμε μετά τη σύλληψή του. Θα δείξουμε και σε λίγο και βίντεο από τη σύλληψή του. Όσοι ε, δεν το έχετε δει, καταρχήν να πούμε από ό,τι διάβασα ότι ήταν νευρικό, ότι ζητούσε τα χάπια του κάτι αντικαθληπτικά ε, που έπαιρνε. Έπειτα λοιπόν ήταν και οι γονεί του εκεί και όταν τον έλεγαν φυγά, γελούσαν, ε, γελούσε η μάνα του ή έκλεινε τα αυτιά ο πατέρα του. Ο δικηγόρο λοιπόν ζήτησε να πληρώσουν εγγύηση και να φύγει. Λέει δεν τίθεται ζήτημα να εξαφανιστεί, να ξεφύγει, να τρέξει, να το βάλει στα πόδια κλπ. Δώστε το μα, λέει, να πληρώσουμε την εγγύηση και να φεθεί ελεύθερο. Αλλά από ό,τι διάβασα μέχρι και τώρα που είναι 4 ώρα ώρα Ελλάδο, δεν το να αφήνουν, δεν το δέχονται αυτό γιατί είχαν πει ότι έχουμε εντολή από την Αμερική ότι μέχρι να τον παραλάβουν να το πάνε εκεί τέλο πάντων στην Αμερική μάλλον θα τον πάνε Έχουμε ε, εντολή να τον έχουμε υποκράτηση Και να δείξω και εδώ το βίντεο με τη σύλληψή του Για όσους δεν το είδανε. Βγαίνει από εδώ είναι εδώ με το κοστούμι του Και έτσι ακριβώς α, πήγε κιόλας Και αυτό και συνεχίζουμε με την ΣΕΚ που κατηγορεί λοιπόν επίσημα αυτή τη φορά τον ΣΑΜ για κρήτο απάτη 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ΣΑΜ λοιπόν εξυπηρέτησε δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλών πελατών για προσωπική χρήση. Αυτά τα ξέρουμε είναι γνωστά. Πρόσθεσε ότι η FTX ενορχίστρωσε ένα σχέδιο εξαπάντησης επενδυτών. Οι μπαχάμες λοιπόν και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα κοινό συμφέρον να λογοδοτήσουν όλα τα άτομα που σχετίζονται με την FTX που μπορεί να έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να έχουν παραβιάσει τον νόμο. Οι New York Times τώρα έχουν σημειώσει ότι οι κατηγορίε κατά του ΣΑΜ περιλαμβάνουν συνομωσία για διεξαγωγή τραπεζικών λογαριασμών, απάντηση σε τίτλους και ξέπλυμα χρήματο. Όσο τώρα λοιπόν για τους γονείς του ΣΑΜ, που ξέρουμε ότι είναι και οι δύο. Καθηγητές νομικής δεν θα διδάσκουν πλέον ε, στο σχολείο από το επόμενο έτος, από το 2023 και η οικογένεια αντιμετωπίζει κατηγορήσεις ότι αγόρεσε μια εξοχική κατοικία 16,4 εκατομμυρίων δολάριων με τα χρήματα της FTX. Αυτά λοιπόν όσο αφορά τα τελευταία νέα με το ΣΑΜ. Αυτά λοιπόν τα νέα μας για σήμερα. Εγώ θα επανέλθω σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.